και τι ακριβώς συμβαίνει στον Πειραιά, όπου πλήθος κόσμου από τα ξημερώματα για την Αγία Ζώνη. Πες μας πάνω, Τζίφα, γιατί σε λίγη ώρα φεύγει, αναχωρεί από το. Επιστρέφει στο Άγιο Όρος η Αγία Ζώνη. Ναι. Κοσμοσυρωή στην αναχώρηση. Να πούμε ότι δεν δόθηκε νέα παράταση στο προσκύνημα. Αυτό ήταν το άσχημο εντός εισαγωγικών, γιατί το περίμενε πραγματικά. Και να πούμε πάρα ότι ήδη το ιερό κοιμήλιο της Παναγίας βρίσκεται στο δρόμο για το Άγιο Όρος. Από τις 12 η ώρα ακριβώς, Φίλιππε, ενώ είχε υποθεί τουλάχιστον ότι θα δοθεί μια παράταση 24 ωρών, φαίνεται ότι τελικά αυτό δεν μπόρεσε να γίνει πράξη, με αποτέλεσμα τι στις 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι να ταξιδεύει η Αγία Ζώνη, η ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου μας, η πραγματική ζώνη της, έτσι, να ταξιδεύει πάλι για τη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος, όπου και φυλάσσεται. Να πούμε ότι όλες αυτές τις μέρες βρίσκονταν στο Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά. Όχι απλά μάλλον όχι απλά χιλιάδες, πρέπει να ήταν εκατοντάδες χιλιάδες οι προσκυνητές. Αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για 24ωρη βάση όπου ήταν ανοιχτή η εκκλησία και μάλιστα αναγκάζονταν να βάζουν ανά δεκαπεντάδες τους ανθρώπους μέσα, έτσι ώστε να μην υπάρχει συγχρονισμός και να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν λόγω της πανδημίας, Φίλιππε. Να κάνουμε το σταυρό μας, η Παναγία να βοηθήσει όλο πραγματικά τον κόσμο που έχει ανάγκη. Πάντως, να πούμε, μικροί, μεγάλοι, όλες οι ηλικίες, όλος ο κόσμος, άνθρωποι που με προβλήματα υγείας πήγαιναν για να ζητήσουν τη βοήθεια και τη χάρη της Παναγίας μας. Ένα από τα πιο ζωντανά κοιμήλια της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Τι άλλο, η ζώνη της ίδιας της Παναγίας. Πάμε τώρα. Στο τόπο μας.